πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για αυτή τη συνταγή χρειαζόμαστε βρασμένο ρύζι. Οτιδήποτε ρύζι και οποιαδήποτε συνταγή για βρασμένο ρύζι έχετε, την κρατάτε. Απλά σήμερα ήθελα να δείξω κάτι ιδιαίτερο. Θα κάνουμε ένα ριζάκι στο φούρνο. Πολύ απλά βάζουμε ένα μέρος ρύζι μπασμάτι και δύο μέρη νερού. Οπότε ρίχνω το ρύζι μου μέσα και θα βάλω δύο μέρη νερού. Ένα. Δύο. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος γιατί δεν χρειάζεται να χαλάσει και πάρα πολλά σκεύη. Θα ρίξω 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Μέσα. Εδώ. Τέλεια. Οπωσδήποτε αλάτι και πιπέρι. Αλατάκι, πιπεράκι. Έχω λίγο λεμόνο θυμάρα, αλλά μπορείτε να βάλετε και κανονικό θυμάρι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εδώ. Μισό λεμόνι. Θα κόψω έτσι ωραίες φετούλες. Εδώ. Και θα το ρίξω μέσα. Και 2-3 φύλλα δάφνης. Παίρνουμε αλουμίνιο χαρτό. Κλείουμε καλά. Και βάζουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 35 με 40 λεπτάκια. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα, εδώ, για να μην περιμένετε. Όπως σας είπα, αυτή η συνταγή χρειάζεται βρασμένο ρύζι, οπότε ας υποθέσουμε ότι όλη αυτή τη διαδικασία την έχετε κάνει από πριν, με αυτόν τον τρόπο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εσείς ξέρετε. Τώρα, κοιτάξτε πώς έχει γίνει το ριζάκι. Φανταστικό. Εύκολο, γρήγορο, πεντανόστιμο και μπορεί να το φτιάξει πραγματικά ο καθένας. Κοιτάξτε εδώ. Σαν χιόνι. Έτσι ακριβώς όπως πρέπει να είναι η σύσταση. Όταν το βάλουμε από το φούρνο, πρέπει λίγο να το σπάσουμε. Γιατί είναι λογικό, δεν το κουνήσαμε καθόλου μέσα στο φούρνο και είναι έτοιμο προς χρήση. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε κανονικά με τη συνταγή μας, γιατί ως τώρα δεν κάναμε τίποτα. Κάνουμε μόνο το ρύζι, οπότε πρέπει να ετοιμάσουμε και τη γέμιση για τα μπουρίτος. Εδώ. Βάζουμε ένα τηγάνι αντικολλητικό πάνω και πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία με το κοτόπουλο και όλα αυτά που σας έχω μάθει τόσο καιρό. Πολύ πολύ βασικό είναι όταν πιάνουμε κοτόπουλο να έχουμε ξεχωριστό ξυλοκοπής και να έχουμε ένα ξεχωριστό μαχαίρι. Έχω πει 20 φορές και θα συνεχίζω να τα λέω μέχρι που να το καταλάβετε. Λοιπόν, γαντάκια. Και εδώ πέρα η συνταγή μας θα γίνει σε 2 χρόνους. Πρώτα πρέπει να ψήσουμε λίγο το κοτόπουλο, να το σοτάρουμε. Και μετά πρέπει να ετοιμάσουμε την υπόλοιπη συνταγή. Αλλά δεν θα μας πάρει παραπάνω από 10 λεπτά για να ετοιμάσουμε συνολικά τη γέμιση. Έχω 2 φιλέτα κοτόπουλο που μπορείτε να βάλετε και στήθος. Και αυτά θα τα κόψω πολύ, 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 πολύ μικρά κομματάκια. Δεν θα τα κόψετε χοντρά, γιατί κάνουμε μία γέμιση. Και άμα είναι μεγάλο το κοτόπουλο μέσα, τελικά δεν μας αρέσει και θέλουμε να είναι πολύ πιο ψηλό. Οπότε πάρτε το κοτόπουλο και κόψτε εδώ. Μικρά, μικρά κομματάκια. Βέβαια, για αυτή τη συνταγή μπορείτε να βάλετε και κιμά κοτόπουλο, σε περίπτωση που δεν έχετε τη διάθεση να ψιλοκόψετε το κοτόπουλο, αλλά άλλη χαρά το να τρως έτσι κομμάτια κρέατος και άλλη χαρά να τρως κιμά. Βέβαια, κιμά θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Και το τηγάνι μου καίει πάρα πολύ. Πρέπει να κάψει. Ρίχνουμε μέσα στο κοτόπουλο. Μαζί με τη μαρινάδα. Εδώ. Τέλεια. Θα πάει πίσω. Και θα δώσουμε ένα πολύ ωραίο χρώμα στο κοτοπουλάκι μας. Λοιπόν, ετοιμάζω και εδώ πέρα ένα μπολάκι για να κρατήσω λίγο το κοτόπουλο στην άκρη. Τέλεια. Λοιπόν, όση ώρα γίνεται το κοτόπουλο, πάμε εδώ πέρα δίπλα για να συνεχίσουμε την προετοιμασία των λαχανικών μας. Χρειαζόμαστε μία πιπεριά φλωρίνης, την κόκκινη αυτή, τη γλυκιά την πιπεριά,
και θα την κόψουμε εδώ κομματάκι. Μαζί με τα σπόρια, δεν μας πειράζει. Γιατί κάνουμε μία μεξικάνικη συνταγή και θέλουμε γενικά να μας θυμίζει μέσα ότι έχει τσίλι, ότι είναι καυτερή. Εμείς επειδή στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι δύσκολο να βρούμε τσίλι σε όλα τα μαγαζιά, βάζουμε πιπεριά φλωρίνης και θα κλέψουμε βάζοντας λίγο μπούκοβο τελικά μέσα. Λοιπόν, σοτάρουμε. Εδώ. Ωραίο το κοτοπουλάκι μας. Και πάμε να κόψουμε τα ντοματίνια μας στη μέση. Εδώ. Όλα τα ντοματίνια. Τέλεια. Μετά που κόψουμε τα ντοματίνια μας, το κοτόπουλο έχει πάρει ωραίο χρώμα, αλλά δεν έχει ψηθεί τελείως, δεν μας πειράζει. Ρίχνουμε στο μπολ και πάω εδώ πέρα και μεταφέρω όλη την πιπεριά και την ντομάτα μου μέσα στο τηγάνι. Εδώ. Κλείσω το τηγάνι στη φωτιά, θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο. Οχ! Αλατάκι. Πιπεράκι. Και βέβαια, πρέπει να κάνουμε καυτερό το φαγητό μας, γιατί πρέπει να είναι καυτερό το μπουρίτο. Θα βάλω μία, δύο, τρεις, τέσσερις, λυπάμαι Κωνσταντίνη, αλλά θα το κάνω καυτερό το φαγητό μας. Μπούκοβο. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα, εδώ. Και τώρα, θα προσθέσω λίγο κρεμμυδάκι, λίγο σκόρδο. Κρεμμύδι, μέσα. Σκόρδο, μία σκελίδα μέσα. Οχ! Και τώρα συνεχίζουμε το ανακάτεμα, εδώ. Να σοτάρουμε καλά την ντομάτα με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Γιατί θα κάνουμε μία είδους γρήγορη σάλτσα, σαλτσούλα. Δεν θέλουμε να ψηθούν πάρα πολύ, αλλά θέλουμε να καραμελώσουν. Γι' αυτό το λόγο προσθέτουμε λίγο ζάχαρη μέσα. Προσθέτουμε το κύμινο. Και ανακατεύουμε καλά. Τώρα, σε αυτό το σημείο, πατήστε λίγο τις ντομάτες να βγάλουν το ζουμάκι τους. Και μόλις βγάλει νερά και η ντομάτα μας, ρίχνουμε μέσα και το κοτόπουλο. Τέλεια. Σε αυτό το σημείο θα αφήσουμε πάνω στη φωτιά για 2 με 3 λεπτάκια να δέσουν τελικά μας. Κοιτάξτε εδώ, μετά από 2-3 λεπτάκια η ντομάτα μαλάκωσε, έχει βγάλει όλα τα ζουμάκια της και αυτά καραμελώνουν. Και γίνονται σάλτσα. Κοιτάξτε, εδώ. Α, αυτό είναι που θέλουμε. Αλλά θέλουμε γενικά η σάλτσα μας να είναι στεγνή. Να πάρουμε όσο δυνατότερο υγρασία μακριά από τη σάλτσα μας, γιατί φτιάχνουμε μπουρίτος και άμα έχει πολλά ζουμιά, τα μπουρίτος τελικά γίνονται σόγκι, ρουφάει η τορτίγια μέσα το ζουμάκι και δεν γίνονται ωραία. Γι' αυτό το λόγο, πάμε να προσθέσουμε τα τελευταία υλικά μέσα. Καλαμπόκι, φασόλια, έτοιμα βρασμένα από κονσέρβα και θα βάλω και λίγο πρασινάδα. Λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο. Βέβαια και ο κόριανδρος θα ήταν καταπληκτικός, το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλά επειδή βάζω σε πολλές συνταγές κόριανδρο, είπα σήμερα να βάλω μαϊντανό. Ανακατεύω και κοιτάξτε εδώ μια γέμιση. Μα κοιτάξτε εδώ χρώματα. Πόσο φανταστικό που είναι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα προσθέσω λίγο τυράκι μέσα. Το βάζουμε όλο, σβήνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε μέχρι που να δέσουν τα υλικά μας. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Το τυράκι ουσιαστικά έδεσε όλα τα υλικά μεταξύ τους. Κοιτάξτε εδώ. Γιατί κάνουμε μπουρίτο. Σε περίπτωση που δεν κάνουμε μπουρίτο, δεν θα βάζαμε τυρί μέσα. Θα τα αφήναμε όσο έχει. Είναι φανταστικό. Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τα μπουρίτος μας. Πολύ απλά. Είναι πολύ εύκολη η συνταγή. Το είδατε. Κοιτάξτε εδώ πώς θεαματική που είναι. Και είναι πολύ εύκολο το να φτιάξουμε μπουρίτο. Για τα μπουρίτο στέλνουμε λαδόκολα, αλουμινό χαρτό. Και
Εδώ έχω υπέροχες τορτίγες. Και για να μην έχετε το χαμό που μερικές φορές έχετε όταν φτιάχνετε μπουρίτος, που φεύγουν οι γεμίσεις από εδώ και από εκεί, ακολουθήστε τη συνταγή του Άκη. Ο Άκης λέει, παίρνουμε μία τορτίγια, τη βάζουμε πάνω από τη λαδόκολλα. Παίρνουμε ένα κουτάλι, βάζουμε ριζάκι, γιατί πρέπει να βάλουμε ριζάκι, πρέπει να ρουφήξει όλη αυτή τη σάλτσα και να είναι πιο ολοκληρωμένο το γεύμα. Το μπουρίτος θεωρείται γεύμα. Δεν θεωρείται ένα συμπλήρωμα ή ένα σνακ μέσα στην ημέρα. Είναι πραγματικό γεύμα. Παίρνουμε λίγο από τη γέμιση. Κοιτάξτε εδώ γέμιση. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο βελούδινη η φύση. Μην ξεχνάτε το τυρί το βάζουμε και σβήνουμε τη φωτιά. Γιατί άμα δεν σβήσουμε τη φωτιά, θα καεί. Κοιτάξτε εδώ. Άντε γεια! Το είπα, ήθελα να το πω τόση ώρα, το είπα τώρα. Λοιπόν, βάλαμε και τη γέμιση από πάνω και τώρα αυτό που θα κάνω είναι, επειδή είναι ακόμα ζεστή η γέμιση, βλέπετε, θα ρίξω λίγο έξτρα τυράκι. Θα τη λήξω εδώ. Εδώ. Και μόλις τη λήξω εδώ, θα πάρω αυτό εδώ. Θα βοηθήσω να τη λήξω τον μπουρίτο. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ και εδώ. Καραμελίτσα, μία άκρη, δύο άκρες. Και αυτό που κάνουμε πάντα είναι χρησιμοποιούμε πρίονο το μαχαίρι. Και βουάλα. Αυτό είναι το μπουρίτο των ονείρων σας. Θα πάρω ένα πιατάκι ή να ξυλοκοπήσει ακόμα καλύτερα. Θα το βάλω πάνω. Και θα σας δείξω πόσο ωραίο που είναι ένα μαγαζί να βγάζει αυτό εδώ το μπουρίτο. Πάμε άλλο ένα για να είμαι σίγουρος ότι το καταλάβατε. Λοιπόν, λαδόκολλα αλουμινόχαρτο έχω εδώ. Μία λαδόκολλα. Ένα αλουμινόχαρτο. Αλουμινόχαρτο από πάνω. Από κάτω, λαδόκολλα από πάνω. Τορτίγια. Ριζάκι. Και το μεταξύ με αυτή τη συνταγή που σας έδωσα μπορείτε να βγάλετε minimum 10 με 12 τορτίγες. Οπότε, για ένα πάρτι, σας έδωσα μία λύση καταπληκτική, γιατί μόλις σε 15-20 λεπτά μπορείτε να το φτιάξετε αυτό. Αν εξαιρέσουμε ότι το ρύζι θέλει 40-50 λεπτά μέσα στο φούρνο. Κοιτάξτε εδώ, γέμιση. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Να σας πω ότι άμα δεν βάλετε αλουμινόχαρτο και τα βάλετε κατευθείαν μόνο σε λαδόκολλα, μπορείτε να τα φτιάξετε από πριν και τελευταία στιγμή με το που έρθουν οι καλεσμένοι σας, παπ! Τα πετάτε λίγο μέσα στο microwave και είναι έτοιμα. Λοιπόν, λίγο ακόμα τυράκι. Πίσω η τορτίγια, εδώ. Γυρνάμε τις άκρες, εδώ, για να μην φύγει η γέμιση, το βλέπετε. Και αρχίζουμε εδώ. Και αρχίζουμε να τη λύγουμε μαζί με τα αλουμινόχαρτα. Καραμελίτσα. Κύριε σκηνοθέτα, σας άρεσε το επεισόδιο μας? Εδώ πέρα και είμαστε σοβαρή επιχείρηση, κάνουμε μόνο σοβαρά πράγματα. Κοτόπουλο, τυρί, φασόλια, καλαμπόκι, ρύζι, τορτίγια. Αυτό είναι ένας μίνι γαστρονομικός παράδεισος και επίσης είναι ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Γιατί έχει τον ύδατο άνθρακα που χρειάζεται ένας άνθρωπος, έχει την πρωτεΐνη που χρειάζεται ένας άνθρωπος στο γεύμα του και βέβαια, δεν θα το βάλω αυτό εδώ, το βάλω να το φάω. Και βέβαια έχει όλα τα ιχνοστοιχεία, τις βιταμίνες πάλι που χρειάζεται ένας άνθρωπος. Σκίζουμε λίγο εδώ, ξετυλίγουμε το ωραίο μας μπουρίτο, τρώμε. Σε αυτό το σημείο είναι που λέμε πόσο καταπληκτική συνταγή έχει κάνει ο φίλος μας ο Άκης και λέμε πω τον άτιμο, καλά τα είπε, όντως είναι τόσο νόστιμο, φιλάκια πάρα πάρα πολλά. Αυτό εδώ πρέπει να το κάνετε.